κοντά μου στο στούντιο είναι ο κύριος Σωτήριος Σέρμπος. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Σέρμπο. Καλώς σας βρήκα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Στην πόλη μας σήμερα, από το πρωί, φαντάζομαι ότι όλο αυτό το διάστημα οι περιοδίες θα είναι συνεχείς. Ναι, νομίζω ειδικά ο τελευταίος ένας μήνας που είναι και μια πρώτη στάξη ευκαιρία και για όσους από εμάς έχουμε ένα βαθμό αναγνωρισιμότητας, εγώ ειδικά από όσους έχουν ενδιαφέρον για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά θέματα, τα θέματα εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας, και βλέπω πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση από ανθρώπους που αναγνωρίζουν ένα πρόσωπο από την τηλεόραση, από τη συμβολή του στο δημόσιο διάλογο, πόσο όμως διαφορετική είναι η αλληλεπίδραση, όχι τόσο όπως σε γνωρίζει εκείνος, που εσύ γνωρίζει και μπορείς να πεις και δύο κουβέντες παραπάνω, ειδικά ξέρετε για κάποιους από εμάς που στο τέλος της ημέρας η βασική μου ιδιότητα είναι είμαι καθηγητής, είμαι δάσκαλος, αυτό θεωρώ το πιο τιμητικό. Τώρα κατεβαίνω ως πολιτικός τεχνοκράτης, διότι τα θέματα είναι πολύ σύνθετα στην Ευρώπη και οι προκλήσεις μεγάλες, αλλά είναι οι εκπρόσωποι των 27 κρατών μελών στο Ευρωκοινοβούλιο που εκπροσωπούμαστε εμείς ως λαοί της Ευρώπης, άρα είναι πρώτοι οι ευρωβουλευτές και υποψήφοι ασφαλώς, που είναι η γέφυρα. Αυτοί που στέλνουν μηνύματα αλλά και μεταφέρουν μηνύματα, ακούνε με μια ενεργητική ακρόαση τους πολίτες και το τι έχουν να πούνε για μια σειρά ζητημάτων από την καθημερινότητά τους, έως επαναλαμβάνω τα μεγάλα εθνικά ζητήματα που είναι και το δικό μου το πεδίο που υπηρετώ τα τελευταία 25 χρόνια. Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, έχετε ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό αξιοζήλευτο. Μεταξύ όσων έχετε κάνει, ειδικός σύμβουλος διατελέστε σε διάφορα υπουργεία οικονομικών, εξωτερικών, εθνικής άμυνας και διπλωματικός σύμβουλος τώρα τελευταία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και πολλοί σας καταλογίζουν και αυτή τη μεταγραφή από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Μη διαχωρίζοντας βέβαια το επαγγελματικό από το. Από κάποιες τεχνοκρατικές θέσεις. Μάλιστα, νωρίτερα ήμουν και επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικό και έχω υπηρετήσει και στο εξωτερικό σε θέση ευθύνης. Είχα όντως μια συνεργασία 6 μηνών ως διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είχα μια τελείως διαφορετική οπτική όσον αφορά ζητήματα που αφορούν το εθνικό συμφέρον, την εθνική στρατηγική της Ελληνικής Δημοκρατίας σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον. Και ξέρετε πώς συμβαίνουν πολλές φορές στη ζωή μας, με πολλές σχέσεις, χωρίζεις και ο καθένας παίρνει το δρόμο. Από εκεί και πέρα η πολιτική μου ταυτότητα που έχω και κουβαλάω έχει συνέπεια και συνέχεια με ή χωρίς πολιτικά καπελά και πολιτικές ιδιότητα. Αναμφίβολα όμως αυτή τη στιγμή δέχτηκα την τιμητική πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού της Ελλάδος για δύο βασικούς λόγους. Και το λέω επειδή είμαι και βορειολαδίτης, γέννημα θρέμα της Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονικιός. Αφενός το γεωπολιτικό περιβάλλον που έχουμε, μετά τη ρωσική εισβολή, με το δεύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με ενεργό ακόμα τον γεωπολιτικό αναθεωρητισμό εκ μέρους της Τουρκίας, τα μεγάλα αυτά ζητήματα για πώς θα πλασαριστεί η χώρα μας με τις στρατηγικές της συμμαχίες, Ηνωμένες Πολιτείες και ασφαλώς Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο δεύτερος, αν μου επιτρέπετε, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, για να συμβάλλω σε μια αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπου για κάποιους λόγους που αυτή είναι και δουλειά μας να εξηγούμε στον απλό κόσμο, κάνοντάς το πενινταράκια, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να είναι μια χώρα εξωστρεφής, ενεργητική, να διεκδικεί το κάτι παραπάνω από τον τόπο μας, στο πλαίσιο αυτού του φιλελεύθερου πατριωτισμού που πυρετώ, που είναι ιδιαίτερα μαχητικός για όσους με έχουν παρακολουθήσει, αλλά και έχει παράξει απλά και χειροπιαστά ωφέλη από την οικονομία έως την ασφάλεια και την εθνική μας άμυνα, περισσότερο αναβαθμισμένη από ποτέ, και μια σαφέστατη αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με το που βρισκόταν ο τόπος μας λίγα χρόνια νωρίτερα. Άρα υπάρχει μια στόχευση στο εξωτερικό και στην κρίσιμη διαπραγμάτευση που έχουμε μπροστά μας. Για μένα βρίσκονται πολύ ψηλά τα ζητήματα της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας. Πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός κατέθεσε και την πρότασή του για την ευρωπαϊκή άμυνα, τα χρήματα που ψάχνουμε, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Προσέξτε, οι κρίσεις είναι πάντοτε και ευκαιρίες. Το κάνω και στη ζωή μου. Μπορείς να δεις ευκαιρίες προκειμένου να κάνεις πράγματα διαφορετικά που δεν έκανες στο παρελθόν με μια σειρά από αφέλειες και ευσεβείς πόθους που είχαμε ως Ευρωπαίοι. Ο τόπος μας είναι ο πρώτος που θα ωφεληθεί σε αυτά τα θέματα και λόγω της Τουρκίας, αλλά θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ισχύ, τη θέση, τη γεωπολιτική του μετοχή σε αυτή την τόσο νευραλική περιοχή, αρκεί κάποιος να δει τη θέση της χώρας μας στο χάρτη. Και το δεύτερο, σε αυτή την αντίληψη. Ξέρετε, μακριά, και το τονίζω, είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιώ συχνά, πυκνά, για να είναι
εκλαϊκευμένοι στον απλό κόσμο, απέναντι σε όλους τους λαϊκιστές που εγώ τους ονομάζω πατριώτες του καναπέ, που θέλουν μια Ελλάδα εσωστρεφή, μίζερη, που θα καθόμαστε χωρίς να κάνουμε τίποτα, αλλά κάποιοι θα μας χρωστάνε και θα πρέπει συνεχώς να μας δίνουν αλληλεγγύη. Εγώ και στα βιβλία και στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, η αλληλεγγύη είναι και νόμισμα εξαργυρώσιμο. Δίνεις για να πάρεις, να είμαι αξιόπιστος, να κάνω σοβαρά τη δουλειά μου, να ζητάω το κάτι παραπάνω για τον τόπο μου, και μακριά από μια Ελλάδα που θα έχει έναν μηγιάνγκιχτο εθνοκεντρισμό έως εθνικισμό. Θα σας έλεγα, διότι είναι αυτή η Ελλάδα, η φτωχή, η Ελλάδα που δεν θα μπορέσει καθόλου να τα βγάλει πέρα με όλα τα μεγάλα ζητήματα. Άρα έχω μια καθαρή θέση όσον αφορά το στρατηγικό προσανατολισμό της ελληνικής δημοκρατίας, την οργανική της θέση στη Δύση, και μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη είναι το δεύτερο σπίτι μας. Ανήκουμε, χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις λίγες χώρες που κάνουμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική του θέση, την πολιτική ισχύ της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γιατί έχουν την πιο καθαρή ταυτότητα όσον αφορά το στρατηγικό προσανατολισμό μιας Ευρώπης που για πρώτη φορά μετά το 1989 έχει τόσες μεγάλες προκλήσεις και αφορεί την οικονομία, την τσέπη μας, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και την ίδια τη δημοκρατία μας, από μια σειρά από κακόβουλες επιρροές που εν όψη των ευρωεκλογών τις βλέπουμε και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αποδρώντες και εκτός των τυχών, που θα είχαν κάθε λόγο ή θα καλοβλέπανε ένα σχετικό κόντεμα, επαναλαμβάνω, του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, που πέτυχε την αναβάθμιση της χώρας από την οικονομία έως την άμυνα, από την αλλαγή παραδείγματος με μια εξωστρεφή οικονομία μέχρι τη γεωπολιτική της αναβάθμιση, από τον ευρώ, θυμίζω και τις κρίσεις που περάσαμε, έως τα νότια της κρίσης και τα ενεργειακά και τη θέση και το ρόλο της χώρας μας. Αυτά σε πολλούς, αν θέλετε, δεν αρέσουν. Και η δική μου δουλειά, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και την υποψηφιότητα που κουβαλάω, είναι ακριβώς για να δείξουμε τι έχουμε πετύχει και γιατί θέλουμε μια Ελλάδα ενεργητική εξωστρεφή. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας που μιλάμε επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα με τη φρεγάτα. Γιατί βάλαμε πλάτη στην Αίγυπτο ως Δύση και η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Και όχι την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, τη μίζερη, της ψωροκόστινας, απέναντι σε όλο αυτόν, επαναλαμβάνω, τον πολύ φθηνό, τον πατριωτισμό από ανθρώπους που κάθονται και τα περιμένουν όλα έτοιμα και στο τέλος της μέρας αμφισβητούν εμέσως πλην σαφώς το στρατηγικό προσανατολισμό της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτή την προσπάθεια που συνέβαλε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση της χώρας μας, που είχε κατρακυλήσει στα ευρωπαϊκά τραπέζια, επιβεβαιώνεται και αναγνωρίζεται από όλους τους εταίρους και συμμάχους μας. Ίσως το γνωρίζετε κι εσείς, την αξιοπιστία σου εύκολα τη χάνεις, αλλά δύσκολα την ξαναπαίρνεις πίσω. Διαβάστε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε ο Jean-Claude Juncker στα Νέα Σαββατοκύριακο πριν από λίγες εβδομάδες και θα δείτε τι εμπιστοσύνη και αξιοπιστία έχουμε. Άρα, όλα αυτά για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, διότι αφορά τον πυρήνα των εθνικών μας ζητημάτων, ειδικά απέναντι σε μια χώρα όπως η Τουρκία που συνεχίζει να διέπεται από γεωπολιτικό αναθεωρητισμό και εμείς ασφαλώς και συνεχίζουμε την προσπάθεια εκλογήκευσή της, αλλά στο πλαίσιο που υπηρετεί το εθνικό μας συμφέρον. Αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά η Ελλάδα παντρεύει το εθνικό συμφέρον με το συλλογικό συμφέρον Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Ο τόπος μας και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, το Αιγαίο Πέλαγος, είναι μια διαφορετική αντίληψη. Αυτή την αντίληψη την πιστώνουμε στον Πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να τη διατηρήσουμε, θέλουμε να την ενισχύσουμε και εκεί ασφαλώς να δεχτούμε και κριτική για όλα τα παραπάνω που μπορούμε να κάνουμε. Τελευταία στο τραπέζι των συζητήσεων και το θέμα με τα Σκόπια. Αναζωπηρώθηκε ο εθνικισμός με την εκλογή νέας Προέδρου. Σε αυτό το κομμάτι, ο Έλληνας πολίτης θέλει πάντα μια ισχυρή Ελλάδα, όπως το είπατε πριν. Τι ελπίδες μπορεί να έχουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει όσον αφορά το ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και ότι πρέπει τα Σκόπια να αποκαλούνται με το γεωγραφικό προσδιορισμό που προβλέπει η συνθήκη των Πρεσπών, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, με αυτή θα πορευτούμε στη συνέχεια. Αλλά βλέπουμε ότι καταπατούνται. Πολύ σωστά. Να πούμε δύο κουβέντες, διότι μεταξύ άλλων τα εθνικά θέματα παράγουν και θυμικό. Το συνέστημα είναι κάτι που το θέλουμε, αλλά το θέλουμε με έναν ωφέλιμο τρόπο, με ένα θετικό πρόσημο που θα υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον. Επάνω κάτω, την ίδια συζήτηση είχαμε το πρωί σε ερώτημα που δέχτηκε από συναδέλφου σας ο αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. Και εκπέμψαμε και εγώ με κάποια σχόλια μου μετά στο ίδιο μήκος κύματος. Καταρχήν, επαναλαμβάνω, απέναντι σε όσους θέλουν μια Ελλάδα μίζερη και σωστρεφή, κομπλεξική και ανασφαλής, η Ελλάδα, ανεξαρτήτως με το τι λέει, γιατί οι εξελίξεις ήταν απολύτως προβλέψιμες στη Βόρεια Μακεδονία. Γνωρίζαμε τι θα γίνει με το που θα ανέβουν οι εθνικιστές, που θα κάνουν μια προσπάθεια de facto, de jure δεν μπορεί να γίνει, το ξεκαθαρίσατε κι εσείς. Και η Ελλάδα αλίμονο, το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κράτος μας έχει συνέχεια, τιμάμε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και
αυτό το διεθνές δίκαιο είμαστε, που και εμείς πρώτοι επικαλούμαστε και στις χώρες όπως η Τουρκία για να τις αλλάξουμε μυαλά. Παραμένουμε η ηγέτιδα δύναμη των Δυτικών Βαλκανίων, της Δύσης, θα έλεγα. Είμαστε οι πρώτοι που λειτουργούμε ως θεματοφύλακες και εγγυητές της περιφερειακής ασφάλειας σταθερότητας. Δεν θα κάνουμε αυτή τη διαμάχη μια μικροπολιτική βαλκανική διαμάχη. Επαναλαμβάνω, ο ισχυρός δεν έχει κανένα λόγο να φαίνεται αδύναμος έως κομπλεξικός. Έχουμε μία σειρά από εργαλεία δια της ολοκληρωμένης διπλωματίας προκειμένου να νοικοκυρέψουμε όλα αυτά τα κακώς κείμενα που, επαναλαμβάνω, δεν εξαντλούνται μόνο εντός το τι συμβαίνει στη Βόρεια Μακεδονία και ειδικότερα στα Σκόπια, αλλά αφορά και τρίτους δρόντες που θα καλοβλέπανε η χώρα μας να ανοίξει ένα νέο βαλκανικό μέτωπο. Σας βάζω και την υπόθεση της Αλβανίας, του Έντι Ράμα, διότι η υποψηφιότητα Μπελέρη συμβολεί στο τέλος της μέρας και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, να ανοίγουμε το κουτί και να βλέπουμε το περιεχόμενο. Μην στεκόμαστε στο περιτύλιγμα, τη θέση και το ρόλο της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που είναι και μόνη ουσιαστικά. Άρα η αλληλεγγύη, γι' αυτό σας λέω, δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες, παραμένει για μας νόμισμα εξαργυρώσιμο. Και στο διμερές όμως επίπεδο, υπενθυμίζω ότι η χώρα μας έχει ενεργούς συντελεστές ισχύως και στην ΗΠΑ ισχύ, λόγω του οικονομικού και εμπορικού της αποτυπώματος στα Σκόπια. Και τέλος, όσον αφορά τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, γι' αυτό σας είπα, είμαστε εγγυητές στα Δυτικά Βαλκάνια και δεν πρόκειται να αφήσουμε χώρο σε κακόβουλες επιρροές τρίτων που θα επηρεάσουν και το δικό μας ρόλο. Άρα, ακριβώς αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε τα κεκτημένα αυτής της πενταετίας και πώς η Ελλάδα πραγματικά είναι αναβαθμισμένη, ο πρώτος που πρέπει να το βγάζω αυτό είμαι εγώ και να έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτά θα μπουν και στα ευρωπαϊκά τραπέζια, το είπε και ο Αντιπρόεδρος. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε την ευρωπαϊκή προοπτική αυτό το χρόνο, γιατί συμφέρει και σε εμάς. Αλλά προσέξτε, το τραπέζι που περιλαμβάνει τη σούπα, το κυρίως πιάτο έως το επιδόρπιο, θα το φάνε όλο. Ειδικά όσον αφορά τα αισθήματα του κράτους δικαίου. Δεν μπορούν να επιλέξουν, δεν είναι αλακάρτ αυτή η σχέση και έχουμε μοχλούς πίεσης προκειμένου το μήνυμα να είναι κρυστάλλινο, αδιαπραγμάτευτο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουν καταλάβει πολλοί. Την ίδια όμως στιγμή, να θυμίσω και στους τηλεθεατές μας, αναμφίβολα η χώρα μας, μια μικρή χώρα, δαπάνησε πάρα πολύ διπλωματικό κεφάλαιο και συντελεστές ισχύως για να αναχαιτήσει επιτυχώς τον τουρκικό αναθεωρητισμό τα χρόνια που προηγήθηκαν. Τώρα έχουμε περάσει σε μια φάση που η Τουρκία, θυμάστε, τα έχω πει πολλές φορές δημοσίως, με ή χωρίς πολιτική ιδιότητα, έχει κάνει μια τακτική αναδίπλωση. Σήκωσε χειρόφρενο. Δεν άλλαξε στρατηγική και προφανώς υπάρχουν και τα ωφέλη όλα της θετικής ατζέντας που πρώτοι τα θέλουμε και για τις τοπικές μας κοινωνίες και για τον τουρισμό και για τη μετανάστευση και πάει λέγοντας. Εμείς δεν σηκώσαμε φρένο σε τίποτα. Ούτε στο φράχτη στον Εύρο, ούτε στα οπλικά ζητήματα, ούτε στη δουλειά που έχουμε μπροστά μας για να παντρέψουμε οικονομία, ασφάλεια, εθνικό, ευρωπαϊκό, αμερικανικό. Όμως, εδώ θα κάνω και την κριτική, θα αφιερώσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο στην πίσω αυλή μας. Διότι η αξιοπιστία ορισμένων, και εδώ βάζω και την περίπτωση της Αλβανίας και του Αλβανού Πρωθυπουργού, δώσαμε στο παρελθόν πολλά και δικαίως, αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτή η λεγγύη πρέπει να είναι πάντοτε νόμισμα εξαργυρώσιμα. Από εδώ και πέρα, επειδή η αξιοπιστία ορισμένων πολιτικών δρόντων είναι σε ιστορικό χαμηλό, και αυτό δεν αφορά μόνο την υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας, αφορά και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στην Αλβανία. Θυμάστε την εκκρεμότητα που υπάρχει για παραπομπή. Αυτός ο φάκελος βρίσκεται από τον Απρίλιο στο γραφείο του Προέδρου της Αλβανίας. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα, τώρα η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερο ωφέλιμο χρόνο στη διάθεσή της για να γίνει αυτό ξεκάθαρο. Και εδώ έχουμε μια σύμπτωση συμφερόντων μεταξύ Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δεν θέλει περισσότερη Ρωσία ή Τουρκία ή άλλους δρόντες που θέλουν τι να κάνουν. Αυτές τις κληρονομίες που δυστυχώς κουβαλάνε ακόμα τα Δυτικά Βαλκάνια, ρήγματα, αβεβαιότητες, να δημιουργηθούν κρίσεις που θα απειλήσουν την περιφερειακή σταθερότητα. Η Ελλάδα θέλει θα το εγγυηθεί αυτό. Αλλά ασφαλώς θα νοικοκυρέψουμε τους γείτονές μας. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε ποιος θα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης, ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα αναλάβουν κρίσιμα υπουργεία όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, ποιο από τα αλβανικά κόμματα θα συμμετάσχει, διότι εκεί πάντα πρέπει να ρίχνουμε ένα βλέμμα και προς άγκυρα πλευρά. Και επαναλαμβάνω, μεγαλύτερο κεφάλαιο που πρέπει να διοχετεύσουμε στη βαλκανική διάση εξωτερικής μας πολιτικής, που είναι και ένας εκ των φυσικών μας χώρων. Λυπάμαι σε πολλούς που θα το πω, αλλά η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που ενώσαμε πολλές δυνάμεις για να εξορροπήσουμε την Τουρκία. Τώρα υπάρχει ο χρόνος
που έχουμε στη διάθεσή μας για να βάλουμε πιο μπροστά τα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό που έχω πει και στα Τύρανα και σε άλλες πρωτεύουσες Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και κυρίως στους Ευρωπαίους ομολόγους μας, είναι ότι τα ζητήματα κράτους δικαίου που βάζει η Ελλάδα, διότι δεν είναι διμερή, είναι περιφερειακά. Θυμίζω ότι για τις μειονότητες ασχοληθήκαμε πρώτα συστηματικά ως διεθνής κοινότητα στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Άρα, ελληνική εθνική μειονότητα είναι άρρηκτα. Ακριβώς. Ναι. Δεύτερον, τους το βάζουμε διότι, αν δεν κάνουν αυτή τη δουλειά τους, δεν είναι ότι θα πυροβολήσουν τα πόδια τους και θα κλείσει πρώτα της Ευρώπης, αλλά θα τα βρούμε και εμείς μπροστά μας ως Ευρωπαίοι τα χρόνια που έρχονται. Ήδη έχουμε περιπτώσεις Ευρωπαίων ηγετών που είναι σήμερα σε θέση ευθύνης, πρωθυπουργοί, που δεν τιμούν το αξιακό μας παράδειγμα ως Ευρώπης. Αλίμον όμως, όταν η χώρα μας, αν θέλετε, δεν έχει την αυτοπεποίθηση και αισθανόμαστε αλίμονο, το λέω, ανασφαλείς απέναντι σε αδύναμους που θα προσπαθούν τώρα να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, και θα δείτε όμως πως η ολοκληρωμένη διπλωματία, χωρίς να κάνει και πολύ θόρυβο, ξέρετε, θόρυβο κάνει αυτός που φωνάζει που δεν έχει δίκιο. Mm-hmm. Ο ισχυρός ξέρει πως πρέπει να γίνει δουλειά και αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε όλοι μας. Σημαντικά τα εθνικά μας ζητήματα, σημαντικά όμως και τα ζητήματα της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη. Τελευταία, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η ασφάλεια, υπάρχει μια σειρά ζητημάτων. Αυτά τι θέση έχουν στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των ευρωεκλογών? Νομίζω στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας δεν αναφερθήκαμε σε αυτά τα ζητήματα. Δύο είναι οι πυλώνες που κυρίως πρέπει να φροντίσει η Ευρώπη. Και εδώ είναι και το επιτυχημένο ελληνικό παράδειγμα με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι να παντρέψει την οικονομία με την ασφάλειά της. Εκεί που κυρίως χωλαίνουμε στο θέμα της Ευρώπης, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από τη μέση ευρωπαϊκή χώρα. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει ένα νέο σχέδιο Marshall μπροστά της, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι και ένα πολιτικό μας στο εσωτερικό με τον πλέον ωφέλιμο τρόπο να πιάσουν τόπα αυτά τα λεφτά, διότι εγγυώνται ορισμένα χρόνια και δεν θα είναι λίγα μετρήσιμης και χειροπιαστής ανάπτυξης και μια κυβέρνηση που θα κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση αυτών των πόρων. Όμως η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ζήτημα της ακρίβειας που αναφέρατε, που έγινε πιο έντονο μετά από τις διαδοχικές κρίσεις που περάσαμε ως Ευρώπη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την πρόσφατη επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ νομίζω το μείγμα που βάζουμε ως Νέα Δημοκρατία είναι πρώτον η πολιτική του ανταγωνισμού και πώς πρέπει να φρενάρουμε, μάλλον να κλείσουμε κάθε δρόμο απέναντι στα λιγοπόλια από όπου και αν προέρχονται, ειδικά σε μικρότερες χώρες που πολυεθνικές εταιρείες πάνε να εκμεταλλευτούν λιγοπωλιακές καταστάσεις. Mm-hmm. Άρα, γιατί ξέρετε, το δίκαιο του ανταγωνισμού, η πολιτική του ανταγωνισμού είναι πολύ ψηλά. Είναι μια κοινοτική πολιτική. Ένα το κρατούμενο. Και ασφαλώς θα συνεχίσουμε και εμείς τη δουλειά που μας αναλογεί, τα υψηλά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο παρελθόν. Αναγνωρίζω το πρόβλημα διότι εγώ είμαι το μέλος της οικογένειας που κάνει το σούπερ μάρκετ και μπορώ να σας πω ότι τα έχω διαπιστώσει αυτά η δίησό μας ειδικά μετά την πανδημία. Το μείγμα πολιτικής που θα συνεχίσει να βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Θυμίζω ότι είναι μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα που έπρεπε οι κάποιοι σκληροί νεοφιλελεύθεροι που υποτίθεται μας κατηγορούσαν, σου λέγανε μην τα δίνεις σε ευπαθείς ομάδες, σε κοινωνικές ομάδες για μια κρίση, γιατί σου λέει τα στερείς από πόρους που επιβλήθηκαν μέσω της φορολογίας, δηλαδή με κόπο, με πολύ κόπο στην κοινωνία. Αλλά ήταν απαραίτητο και για το κομμάτι των ανισοτήτων χαμηλότερων στρωμάτων. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας που θέλω να στείλω πάνω σε αυτό, κλείνοντας με αυτό, χρόνος, είναι ακριβώς επειδή τα πλεονάσματα της Ελλάδας που θα συνεχίσει να έχει στον προϋπολογισμό της δεν είναι ευκαιριακά, αλλά είναι εξαιτίας μόνιμων μέτρων, θα δώσουν την ευκαιρία σιγά σιγά αλλά σταθερά να οδηγήσουν σε μείωση της φορολογίας σταδιακά. Άρα αυτό θα δώσει μια ελάφρυνση, ειδικά σε κρίσιμες ομάδες οικονομικές που βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη προστασίας που θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Αλλά η δουλειά θα συνεχίσει και στο ευρωπαϊκό τραπέζι διαπραγμάτευσης απέναντι σε μια σειρά, όπως είπα, ολιγοπόλια που πρέπει να σπάσουν και φυσικά στον έλεγχο και την εφαρμογή τους και στο εσωτερικό της χώρας. Δεν μπορούμε να δούμε ξεχωριστά πλέον ως Ευρώπη και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί και κλείνω με αυτό. Ο μέσος Ευρωπαίος σήμερα αναζητά περισσότερη ασφάλεια. Ανάλογα με τη χώρα που προέρχεται, αυτό που πονάει περισσότερο από τα θέματα της μετανάστευσης και της εξωτερικής ασφάλειας, την κλιματική κρίση, την εθνική του ασφάλεια ή όλα μαζί. Θυμίζω ότι εμείς, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο, έχουμε και μια πιο ευάλωτη
γεωγραφία. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και συμφωνίζω με την Αίγυπτο. Φανταστείτε γινόταν να πέσει η Αίγυπτος, να μην στηριχτεί ο Σίσι, τα λεφτά που χάνει το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας των Χούθη. Άρα, εδώ είναι η συνταγή που προτείνουμε και η θεραπεία. Αλίμον όμως, όταν δεν φροντίζουμε στο τέλος της μέρας, αυτούς που ήταν και προ-κρίσης στις ασθενέστερες ομάδες, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δόξα τω Θεώ, προχώρησε και θα συνεχίσει να προχωράει, έχει μείνει ένα κομμάτι της κοινωνίας πίσω. Και μπορώ να σας πω ότι έχει μεγαλύσει. Άρα είναι ευθύς Νέας Δημοκρατίας και επαναλαμβάνω με ένα μείγμα κοινωνικού φιλελευθερισμού να συνεχίζει να έχει την εργαλειοθήκη και τους απαραίτητους πόρους για να μην ανοίξει αυτή η ψαλίδα, να κλείσει, γιατί σε διαφορετική περίοδο παράγει υπεριστρό λαϊκισμό, τοξικότητα, το οποίο θα επηρεάσει συνολικά και το πολιτικό μας σύστημα. Κύριε Σερμπό, σας ευχαριστούμε εμείς θερμά για την παρουσία σας εδώ στο δίκτυο. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη για τη συνέχεια. Και κάθε επιτυχία. Κάθε προσωπική καλό και σας, στον αγώνα χαρά αυτό και που δίνεται. Η τιμή να βρεθώ στην εκ νέου σε έναν άλλο νομό της γειτονικής μου Θεσσαλονίκης, τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και σε διάδραση με την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της. Ευχαριστώ θερμά. Καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς.